και να καλωσορίσω τους σημερινούς μας φιλοξενούμενους στο στούντιο. Οι δύο βουλευτές, ο κύριος Παπαδούρης από τους Οικολόγους, καλώς ήρθατε. Ο κύριος Λίνος Παπαγιάννης από το ΕΛΑΜ, καλώς ήρθατε επίσης, κύριε Παπαγιάννη. Λοιπόν, να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Παπαδούρη. Τώρα, κάνατε μια προσπάθεια χτες. Δεν ξέρω τι κρίνεται ως επιτυχημένο και τι όχι, με βάση το τι εγκρίθηκε, γιατί ακόμη και για το εστία που λέμε, που θα έρθει σε κατοπινό στάδιο, να διευρύνουμε τα κριτήρια, ή το ενίκιο ενώνεται δόσεις, δεν έχουμε πάλι κάτι χειροπιαστό. Παρακαλώ. Χθες, το τι έγινε είναι ότι δώσαμε σε έναν άτομο το οποίο ετοιμάζεται για χειρουργείο, δώσαμε έναν παυσίπονο πριν και του δώσαμε και έναν παυσίπονο να το έχει για μετά το χειρουργείο. Ναι. Οι δύο προτάσεις προερχόμενοι από Δημοκρατικό Συναγερμό και Δίκο. Μιλούν για την πληροφόρηση που πρέπει να τύχει ένας δανειολήπτης. Η οποία δεν δινόταν. Απόλυτα αναγκαίο και κατανοητό ότι πρέπει να δίνεται και αυτό απορρέει. Αυτό θα έπρεπε να ήταν αυτονόητο. Φυσικά, ναι. Περιμέναμε να βγει απόφαση δικαστηρίου που μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το παυσίπονο πριν τον απώλεια της περιουσίας. Το παυσίπονο μετά είναι. Και πολύ σωστά έγινε. Δεν θέλω να υποβιβάσω τη σημασία. Το τι λέει η πρόταση του ΑΚΕΛ είναι ότι σε περίπτωση που θα αποφασίσει να δώσει είτε το δικό σου σπίτι, είτε τη δική σου μικρή επαγγελματική στέγη προ έναν πιστωτικό ίδρυμα ή προ μια εταιρεία εξαγορά πιστώσεων, αντί να το παίρνουν στην καταναγκαστική, θα το παίρνουν στην αγορά αξία. Ναι. Έμεινε το ενδιάμεσο. Που το ενδιάμεσο το καλύπτει η πρόταση που είχαμε χθε, η τρίτη πρόταση που συνυπογράφεται από αρκετά κόμματα, η οποία όμω αναβλήθηκε για μία εβδομάδα. Να σημειώσουμε κάτι για να είμαστε ξεκάθαροι. Ακούω από το πρωί σε ορισμένα πάνελ κάποιους να λένε ότι θα επιστρέψει πίσω στην Επιτροπή Οικονομικών και θα δούμε πότε. Όχι, δεν θα δούμε. Βάλετε βέτο. Φυσικότατα. Θα πάει πίσω στην Επιτροπή Οικονομικών, θα φάμε ένα λόγο. Είναι εκεί κατεγραμμένο. Ναι. Χθες ζήτησα να ξεκαθαριστεί πριν να τεθεί προς ψήφιση η αναβολή ή όχι, ότι όντως μιλούμε για μία εβδομάδα και ότι όντως 13 εβδόμου. Η πρόταση αυτή θα πάει στην Ολομέλεια. Αλλά εδώ εξαρτάται από τα συγκυβερνώντα κόμματα πάλι. Τι θα αποφασίσουν, αν σχηματιστούν πλειοψηφία. Αγαπητέ μου, Ονούφρη, μπορούν να αποφασίσουν ό,τι θέλουν. Ναι. Είμαστε όλοι μάρτυρες του τι γίνεται αυτή τη στιγμή με τους πληστηριασμούς. Έχω εδώ τα 8 μέτρα των πακέτων που καλώς, εγώ λέω, έδωσε ο Υπουργός Οικονομικών και να τα συζητήσουμε. Όμως όλα αυτά έχουν τις δικές τους ελλείψεις. Αντιλαμβάνουμε ότι η πίεση που είχε η κυβέρνηση για να παρουσιάσει αυτόν το πακέτο ήταν ασφιχτική. Δεν ευθυνόμαστε εμείς. Δεν ευθύνεται ο κόσμος. Εμείς καλοπροαίρετα θα τα συζητήσουμε. Και αυτή η πίεση ήρθε επειδή κατέβηκαν 4 προτάσεις νόμου, κύριε Παπαδούρη, γι' αυτό να λέμε την αλήθεια. Προσπάθησαν απλά να μην προχωρήσει η ψήφιση της προσφυγής στη δικαιοσύνη. Αυτό έγινε χθες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Παπαγιάννη, δώστε μου ένα λεπτό, γιατί έχει μια υποχρέωση η κυρία Ρωτοκρήτου που είναι στο Skype να την ακούσουμε και θα έρθω κοντά σας, παρακαλώ. Κυρία Ρωτοκρήτου, η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στους συναδέλφους. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, δεν λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δώσατε παυσίπονο ουσιαστικά χθες στην Βουλή στον ασθενή που είναι έτοιμος για χειρουργείο με τα μέτρα αυτά που εγκρίθηκαν. Ναι, δεν συμφωνώ με αυτή την προσέγγιση. Εγώ θα ξεκινούσα πρώτα απ' όλα και θα έλεγα ότι κάποιος δεν μπορεί, αν είναι ειλικρινής, παρά να αναγνωρίσει το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά, είναι η πρώτη φορά στα ιστορικά της Κυπριακής Δημοκρατίας που έχει καταθέσει η πλευρά της κυβέρνησης σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πακέτο που αφορά την προστασία ή ένα δίχτυ προστασίας ή μια διαφορετική αντιμετώπιση, ένα διαφορετικό χειρισμό σε εκείνους που έχουν ανάγκη περισσότερης προστασίας. Ναι. Άρα εγώ θεωρώ ότι είναι ένα βήμα, είναι ένα πολύ μεγάλο πρώτο βήμα προς την πολύ σωστή κατεύθυνση και εγώ προσωπικά είτε βρισκόμουν στην αντιπολίτευση είτε βρισκόμουν στην συμπολίτευση, εγώ θα χαιρέτιζα αυτή την προσέγγιση. Είτε θεωρούσα ότι υπάρχουν και πράγματα που μπορούν να προσθεθούν, είτε θεωρούσα ότι υπάρχουν και πράγματα τα οποία μπορούν να αφαιρεθούν. Γεγονός παραμένει ότι με αυτό το ολοκληρωμένο πακέτο η πρώτη κατοικία αξίας μέχρι 350.000 ευρώ, όχι τα εξοχικά στις παραθαλάσσιες περιοχές των εκατομμυρίων, όχι τα διαμερίσματα σε πολυκατοικίες, πολυτελείας. Μα δεν ήθελε κανείς να τα περιλάβει τα εξοχικά και, και το ρετυρέ στο διαφωνώ μαζί σας, αγαπητέ Ονουφριέ, διότι για να είμαστε ξανά ειλικρινείς και δίκαιοι. Η πρόταση νόμου η οποία κατατέθηκε των τεσσάρων, αφορά
ένα μηχανισμό που θα προστατεύει και αυτούς. Και τα εξοχικά πολυτελείας και τα διαμερίσματα στους πύργους. Δυστυχώς, πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό, έχουμε αποτύχει ως πολιτεία από το 2013 και μετά να δημιουργήσουμε ένα σύστημα δικαιοσύνης το οποίο θα μπορεί να καταλήγει τελεσίδικα σε οποιαδήποτε χρηματοπιστωτική διαφορά μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Αν είχατε αμφιβολίες για το ποιους προστατεύει, παρακαλώ, γιατί δεν καταθέσατε εμβολιάζοντας, όπως κάνατε και σε άλλες περιπτώσεις, το όριο των 350.000 να μπει στην πρόταση αυτή, και γιατί αυτή τη στιγμή, ακόμη και για κάποιον που έχει, εγώ θα το ρωτήσω έτσι και θεωρήστε το αφέλεια, ακόμη και για κάποιον που έχει μια κατοικία πάνω των 350 και υπάρχουν καταχρηστικές ρήτρες, γιατί να μην έχει το δικαίωμα να τις αμφισβητήσει? Γι' αυτό σας είπα ότι ως πολιτεία, γιατί να είστε δίκαιοι, δεν είναι θέμα που αφορά αυτή την κυβέρνηση, η οποία έχει αναλάβει τις τελευταίες 160 μέρες. Ως πολιτεία έχουμε αποτύχει να δημιουργήσουμε ένα σύστημα δικαιοσύνης στο οποίο και οι καλόπιστοι και οι κακόπιστοι θα μπορούν να προσφεύγουν, αλλά θα έχουν συγκεκριμένη τελεσίδικη απόφαση εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. Λοιπόν, αυτό δυστυχώς είναι δεδομένο και βαραίνει, οφείλω να ομολογήσω, πρωτίστως την προηγούμενη κυβέρνηση που για μία δεκαετία δεν κινήθηκε προς την κατεύθυνση να δημιουργήσουμε ένα σωστό πλαίσιο σύστημα δικαιοσύνης, και βεβαίως είναι ευθύνη των νυν κυβερνώντων να λάβουν εκείνα τα μέτρα, και είναι και με δική μας συμβολή που εμβολιάστηκε με το ποσό των 350.000 ευρώ. Αφήστε την προηγούμενη, σε εσάς να έρθουμε, εσείς κυβερνάτε σήμερα. Αφήστε όχι, με ρωτήσατε. Γιατί δεν μπορεί κάποιος, προφανώς δεν με ρωτάτε γιατί δεν μπορεί τις τελευταίες 160 μέρες. Mm-hmm. Με ρωτάτε γιατί δεν μπορούσε τα τελευταία 10 χρόνια, φαντάζομαι. Σας ενδιαφέρουν και εκείνοι. Ναι. Δεν τους ξεχνάμε. Ξέρουμε τους, γιατί δεν μπορούσαμε. Και από το 2018. Λοιπόν, και στηρίξατε κι εσείς προτάσεις για αυτή την κατεύθυνση. Μέχρι πριν, μέχρι και χθες, δεν μπορούσε κανένας, ο Νουφριέ. Να το 18, κύριε Ερωτοκρήτη, όταν ήρθε η πρόταση που αφαιρούσε ουσιαστικά αυτό το δικαίωμα της έγκαιρης πρόσβασης, γιατί και πάλι προτάξαμε τον κίνδυνο για τα δημόσια οικονομικά, δεν το ψήφισε και το δίκο. Ήταν πρόταση του κύριου Νεοφύτου. Κύριε Σοκράτους, δεν απαγορεύεται η πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Αν είμαστε σωστοί, υπάρχουν περιορισμοί. Και... Λοιπόν. Κόλλησε η σύνδεση. Θα πάμε στον κύριο Παπαγιάννη και θα δώσω δευτερολογία στην κυρία Ροντοκρήτη. Ελάτε, κύριε Παπαγιάννη, παρακαλώ. Τι γεύση σας άφησε η χθεσινή ολομελία μετά από όλα αυτά? Συγγνώμη. Τι γεύση σας άφησε η χθεσινή ολομελία μετά από όλα αυτά? Πάρα πολύ πικρή, επειδή χτες ήταν ακόμη μια συνεδρία όπου βρεθήκαμε στο ίδιο έργο θεατές με αυτό που βλέπουμε τα τελευταία 4 χρόνια που συνεχώς και με την προηγούμενη σύνθεση της Βουλής. Που συνεχώς υπήρχαν διάφορες προφάσεις, κάτι δική μας άποψη, έτσι ώστε να αναβάλλονται τα σχετικά θέματα. Ενώ σε οποιαδήποτε περίπτωση υπήρχε ανάγκη για να βοηθήσει αυτή η πολιτεία τις τράπεζες, πολλές φορές να στηρίξει χωρίς καμία λογική με υπέρογκα ποσά, ήταν άμεσες οι διαδικασίες. Για να είμαι εντάξει, πρέπει να προσυπογράψω τα όσα έχει αναφέρει ο κ. Παπαδούρης. Έχει μεταφέρει την ακριβή εικόνα του ότι είχε συμβεί χθες. Και για να είμαι ειλικρινής, ξέρω ότι ο κ. Παπαδούρης αναφέρθηκε σε παυσίπονα όσον αφορά τις δύο προτάσεις νόμου που έχουν περάσει και όχι το πακέτο νομοσχεδιών που έφτασε στη Βουλή εχθές στις 4 το απόγευμα. Να το τονίσουμε αυτό. Το δεύτερο που υπάρχουν και κάποια θετικά. Δηλαδή η αναβολή από τη μία που συμφώνησαν οι τράπεζες και αυτές οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. Θα τα λέμε γιατί δεν θέλουμε να μηδενίζουμε, αλλά να αποδεικνύουμε τα προβλήματα. Είναι καθαρή κοροϊδία αυτό που έχει συμβεί με την αναστολή των εκποιήσεων όσον αφορά την πρώτη κατοικία κάτω των 350.000 για μία σειρά από λόγους. Το πρώτο είναι ότι στην τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας που συζητήτουν η πιθανή αναβολή των εκποιήσεων πριν 4 μήνες, ακούσαμε ένα επιχείρημα εντός της αίθουσας ότι η πρώτη κατοικία κάτω των 350 προστατεύεται. Εμείς γνωρίζαμε, ο κ. Παπαδούρης γνωρίζει πολύ καλά και κάποιοι άλλοι συναδελφοί, ότι δεν προστατεύεται σε καμία περίπτωση. Ναι. Σήμερα αυτοί που επιχειρηματολογούσαν για να μην περάσει η αναβολή, έρχονται και μας λένε ότι πολύ καλά έγινε αυτή η αναβολή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν γίνεται εκποίηση προς κατοικίας. Δυστυχώς είναι πολλά τα παραδείγματα. Πιστεύετε ότι θα γίνει και σε αυτούς τους 4 μήνες που έχουν τη δέσμευση ότι δεν θα προχωρήσουν σε εκποίησεις? Θα σας απαντήσω με ένα σημείο άλλο για να καταλήξω σε αυτό το ερώτημα. Υπάρχει συγκεκριμένο ταμείο διαχείρισης δανείων, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο σε διαπραγματεύσεις αδιάλλακτων και έχει ζητήσει 3 μήνες με ένα νέο πακέτο δανείων που έχει λάβει για να μπορεί να τελειώσει τις δικές του διεργασίες και να προχωρήσει συνέχεια με εκποιήσεις.
Άρα λοιπόν είναι δώρο που έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή. Δεν είχαν καμία πίεση οι τράπεζες στο βαθμό που θα έπρεπε να έχουν. Και αυτό που εχθές, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, έχει πράξει ακόμα μια φορά η πλειοψηφία της Βουλής προς το παρόν για μια εβδομάδα. Πολύ φοβούμαι ότι θα δούμε διάφορα έργα την επόμενη εβδομάδα για να αλλάξει αυτό. Ότι έχουμε δώσει ακόμα μια δώρο στις τράπεζες να συνεχίσουν με το ρυθμό που συνεχίζουν τις εκπίσεις για τις υπόλοιπες περιουσίες, για τα σπίτια που είναι 351.000, για διάφορες άλλες περιουσίες και για τις δουλειές του κόσμου. Ναι. Εμένα μου έχει αφήσει ιδιαίτερα πικρή γεύση το ότι οι συνεισηγητές της πρότασης που σήμερα βρίσκονται στην κυβέρνηση και έχουν συμφωνήσει με την πρόταση νόμου που έχουν καταθέσει σχεδόν όλα τα κόμματα πλην του Δημοκρατικού Συναγερμού και το 2-3 του Δίκο, να αλλάξουν τη στάση τους. Και είναι μια πρόταση που εχθές το έχω αναφέρει στην Ολομελία, ότι θα έδινε το δικαίωμα ακόμα και σε έναν που έχει χρέος 10 εκατομμύρια να προσπαθήσει να αποδείξει ότι έχουν μπει στο χρέος του κατά χρηστικές ρήτρες και ο τελικό ποσό δεν είναι σωστό. Εάν αποδειχτεί λάθος, θα υπομειστεί όλες τις συνέπειες. Το θέμα είναι όμως, κύριε Παπαγιάννη, αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει αυτό να γίνει πάρα πολύ σύντομα για να μην καθυστερά και η διαδικασία είτε πάει προς επίλυση και με την αφαίρεση αυτών των καταχρηστικών ρητρών, είτε δεν υπάρχουν τελικά, δεν υφίστανται όπως θα αποφασίσει το δικαστήριο και προχωράει. Είναι να μην σκαλώνει η υπόθεση. Δεν μπορώ να διαφωνήσω με αυτό που λέτε. Είναι το αυτονόητο και το σωστό. Αυτό που λέμε και θεωρώ ότι συμφωνούν οι εισηγητές της πρότασης είναι ότι η πρόταση χτες ήρθε μετά από μια διεργασία 3 ετών. Μέσα από ένα πακέτο 20 προτάσεων που καταλήξαμε να πάει συμβατικά μια κοινή πρόταση που ήταν χθες στην Ολομέλεια και έχουμε ακούσει δικαιολογίες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η ουσία είναι ότι σήμερα θα συζητούσαμε αν θα πιεστεί ο πρόεδρος να υπογράψει αυτή την πρόταση για να μπορέσει να ξεκινήσει να εφαρμόζεται μέχρι και το σημείο που θα συζητήσουν το νομοσχέδιο της κυβέρνησης και να δούμε αν υπήρχαν κάποια πράγματα που θα πρέπει να διορθώσουμε. Μάλιστα. Έχουμε κάνει το αντίστροφο τώρα. Μάλιστα. Επέτρεψε μου, Όφρε. Ελάτε, κύριε Παπαδόρη. Για να καταλάβουμε ακριβώς τι πήραμε χθες. Γιατί νομίζω ότι έχει κόσμο που ακόμα δεν έχει καταλάβει. Δεν είναι ούτε οριζόντιον, ούτε αφορά 6 με 8 χρόνια. Η σημερινή νομοθεσία, σήμερα όπως είμαστε, λέει ότι αν πάρεις επιστολή πληστηριασμού, όποιου πληστηριασμού, μπορείς να αποταθείς στο δικαστήριο για μια πολύ γρήγορη διαδικασία. Είναι η διαδικασία έκδοσης ενδιάμεσου διατάγματος αναστολής πληστηριασμού. Όμως δυστυχώς είναι τόσο φτωχή η λόγη και ανεφουσίας που μπορείς να το κάνεις. Λέει, αν δεν σου έχουν δώσει την επιστολή εντός 30 ημερών. Αν δεν σου έχουν δώσει την επιστολή αυτή με επίδοση και στην έχουν στείλει μεταχειδρομείων. Είναι λόγοι γελοί. Μα δεν στέλνουν μεταχειδρομείο. Άρα. Ναι, πρέπει να γίνει επίδοση. Άρα, αυτή η διαδικασία υπάρχει και παίρνει 1 με 1,5 μήνα. Εμείς είπαμε το εξής. Στους λόγους που σου μπορεί ο δικαστής στον 1 με 1,5 μήνα το ξαναλέω να ακουστεί. Στους λόγους αυτούς λέμε να υπάρχει επίσης το αν σε έχουν υπερχρεώσει, αν υπάρχουν καταχρηστικές ρήτρες, αν υπάρχει παρατυπία ή παρανομία. Μάλιστα. Στη σύμβαση. Σε άρα, κανένας δεν μιλά για οριζόντιον και κανένας δεν μιλά για 6 με 8 χρόνια. Τι θα γίνει τώρα? Ο δικαστής θα εξετάσει αυτό το αίτημα στον 1,5 μήνα, το ξαναλέω. Θα το λέω συνεχώς. Και αν τελικά ο δικαστής αποφασίσει ότι ο κύριος Παπαγιάννης, παρόλο που οι αξίες κατοικίας του είναι 400.000, στο τέλος της ημέρας, θα το πω όσο πιο απλά μπορώ να το πω, τον κλέβανε τόσα χρόνια, θα πει ότι, αγαπητέ μου κύριε Παπαγιάννη, αναστέλλεται ο πληστηριασμός γιατί για τη δική σου περίπτωση πρέπει να οδηγηθεί στο δικαστήριο και ναι, θα πάρει 6 με 8 χρόνια. Μισό λεπτά γίνω. Αφού εντοπίσει, ξεκαθαρίστε. Αν ο κύριος Παπαδούρης, ο οποίος δεν πλήρωσε ποτέ ούτε και ένα σεντ, και ο κύριος Παπαδούρης είναι ο στρατηγός κακοπληρωτής που ψάχνουμε εδώ και τόσα χρόνια. Μάλιστα. Αν εμφανιστώ εγώ στο δικαστήριο στον 1,5 μήνα αυτόν και πω, παρακαλώ κύριε δικαστά, επειδή έχω υπερχρεώσεις, να ανασταλεί αυτός ο πληστηριασμός. Θα δει το ιστορικό μου. Και θα μου πει, αγαπητέ μου φίλε, πήγαινε στο καλό, γιατί εσύ κάνεις κατάχρηση του συστήματος. Ναι. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του δικαστή να το πράξει αυτόν και μάλιστα, πολλά διατάγματα, αιτήσεις για ενδιάμεσα διατάγματα αναστολής, απορρίπτονται με το αιτιολογικό ότι λέει προσπάθησες να κάνεις κατάχρηση
του συστήματος. Έχω ακόμα κάτι να πω. Αν θα έχουμε δευτερολογία, να το πω μετά. Αν θέλετε, ναι, αλλά η κυρία Ερωτοκρήτου έχει ένα γεύμα στη Βουλή. Απολογούμε, λοιπόν, απολογούμε φυσικά. Να μην την κρατήσω. Αλλών και θα σας δώσω το λόγο και εσάς και του κυρίου Παπαγιάννου. Ελάτε, κυρία Ερωτοκρήτου. Επειδή βομβαρδίζουμε τον κόσμο με πάρα πολλές πληροφορίες, πάρα πολλές λεπτομέρειες, παραδείγματα κ.ο.κ. Εγώ θέλω να σταθώ σε ένα πράγμα μόνο, γιατί πρέπει ξανά να είμαστε και ειλικρινείς και ευθύς με τον κόσμο. Το πακέτο το οποίο καταθέθηκε χτες από την πλευρά της κυβέρνησης και συνεπικουρείται από πρόταση νόμου που καταθέσαμε και εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα, στόχο έχει την προστασία της πρώτης κατοικίας αξίας μέχρι 350.000 ευρώ και διαδικασία αναστολής της με αμφισβήτηση του δανειστικού υπολείπου, όπως είπε ο κύριος Παπαδούρης. Διαδικασία η οποία ήταν ικανοποιητική για όλους εμάς τα κόμματα που ψηφίσαμε την αναστολή των εκτίσεων μέχρι 31 του 23. Ήταν εντάξει τότε, αλλά τώρα επειδή το κάνει αυτή η κυβέρνηση, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να σταθούμε απέναντι της και να την κατακρίνουμε. Το ίδιο αντικείμενο και το ίδιο αποτέλεσμα είχε η πρόταση νόμου και του Δημοκρατικού Κόμματος. Ήμασταν συνεισηγητές που αναστέλαμε στοχευμένα την εκποίηση της. Συγγνώμη, λέτε ότι το κάνουν απλά για να σταθούν απέναντι στην κυβέρνηση τα υπόλοιπα κόμματα που, όπως έχει εξηγήσει... Αν μπορώ να τελειώσω την πρόταση. Όχι, επειδή είπατε κάτι το οποίο εγώ θεωρώ σοβαρό, ότι δεν υπάρχει λόγος για αυτήν την πρόταση, να πάει κάποιος και να υποβάλει την έστασή του, γιατί μπορεί να υπάρχει όντως υπερχρέωση. Όσα και να είναι η περιουσία. Τι σημαίνει, αν είναι πάνω των 350.000, θα επιτρέψω στην τράπεζα να κάνει υφαρπαγή ή στο ταμείο, επειδή η παρανομία είναι παρανομία. Τελεία. Μα ο λόγος που είπα ότι δεν έχουμε κάνει ένα σωστό σύστημα δικαιοσύνης είχε υπόψη του και αυτό ακριβώς που λες. Η διαφορά όμως ποια είναι. Το ίδιο επιχείρημα για 451.000 ίσχυε όταν αναστέλαμε και τις εκποιήσεις με πρόταση νόμου μέχρι το Γενάρη του 23, δεν ίσχυε. Ναι. Ήσχε, μάλιστα. Λοιπόν, ακριβώς, δεν ξέρω ποιος συνάδελφος το είπε, γιατί δεν έχω εικόνα. Δεν ξέρω αν είναι ο κύριος Παπαδούρης ή αν είναι ο κύριος Παπαγιάννης. Και οι δύο το είπαμε. Συμφωνούν. Ωραία, λοιπόν, κάτι το, και ρωτώ, κάτι το οποίο ικανοποιούσε τις ελάχιστες μας ανησυχίες που τις συμμεριστήκαμε όλοι μας την προηγούμενη περίοδο, και με πρόταση νόμου αναστήλαμε την εκποίηση πρώτης κατοικίας αξίας μέχρι 350.000 ευρώ με ισχύ αναστολή μέχρι 31 του 23. Συνεισηγητές ήμασταν. Και πολύ σωστά έχει λεχθεί ότι ικανοποιούσε αυτή η αξία μέχρι τις 31 πρώτου. Τότε όμως η πρωτοβουλία ήταν σε εμάς. Τώρα που αυτή η πρωτοβουλία γίνεται από την πλευρά της κυβέρνησης με τον ίδιο παρανομαστή των 350.000, δεν αρκεί. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε σε σχέση με τη θέση. Αγαπητέ Ονουφρία, αγαπητέ Ονουφρία, εγώ αναγνωρίζω την κοινωνική ευαισθησία που μπορούν να έχουν όλα τα κόμματα και όλοι οι συνάδελφοι, ανεξαρτήτως ιδεολογικής προθέλευσης. Ναι. Αν είναι αριστερή, δεξιή, κεντρώη, πράσινη και ούτω καθεξής. Ναι. Το ερώτημα όμως, για να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο, είναι ρεαλιστικά τι μπορούμε να κάνουμε που να προστατεύει τους πιο ευάλωτους που έχουν ανάγκη την προστασία μας, αλλά την ίδια στιγμή να μην βάζει σε διακύβευμα την αξιολόγηση της Κύπρου ή την χρηματοπιστωτική σταθερότητα όλου συστήματος. Αν δεν θα ερωτήσουμε αυτό το ερώτημα τους εαυτούς μας, τότε δεν θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια ίσως διηγισμένη προσέγγιση που θα μπορέσει να δουλέψει άμεσα για την προστασία των πιο ευάλωτων, αλλά την ίδια στιγμή να μην δημιουργεί προβλήματα στην οικονομία του τόπου. Μάλιστα, λοιπόν, ξεκαθαρίσατε. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να δουλέψουμε κατά την δική μας προσέγγιση και πολύ σωστά κατά την δική μας άποψη η κυβέρνηση κινήθηκε και με πίεση, ναι, δεν το αρνούμε, όμως κινήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση, ναι, και με πίεση και από τον... Δεν μου απαντήσατε ακόμα στην ερώτηση μου, την έχω υποβάλει τρεις φορές, αλλά θα αφήσω τον κύριο Παπαδούρη. Απλά προς αποφυγή... Όχι, θα μου την ξαναϋποβάλλετε, αγαπητοί ένα λεπτό.
Αν εγώ δεν κατάλαβα την ερώτησή σου, να μου την ξαναεπιβάλλεις. Όχι, νομίζω την κατάλαβα. Να την υποβάλω εκ νέου. Η ερώτηση είναι η εξής. Παρά τη θέση που είχατε όλα τα κόμματα τότε για προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι 350.000, σας ρωτώ, αν μια κατοικία, το όριο της, η αξία της υπερβαίνει αυτό στις 350.000 και όντως υπάρχουν καταχρήσεις, παρανομίες πάνω σε αυτή τη σύμβαση, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιτρέψουμε στην τράπεζα ή στο ταμείο να ενεργήσει αυθαίρετα κλέβοντας τον δανειολήπτη, ναι ή όχι? Πολύ απλά. Φυσικά και όχι. Μάλιστα. Και αυτό ήθελα. Και νομίζω ότι αλλά ένα λεπτό. Ποιος είπε ότι αν κάποιου η περιουσία του άνω των 350.000 ευρώ εκποιείται των 10 εκατομμυρίων, αλλά κακόπιστα, ότι δεν μπορεί να κινήσει αγωγή εναντίον ή της τράπεζας ή της εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων και να ζητήσει αυτά που του κλέβουν να τα δώσουν πίσω? Κατόπιν έως της. Αγαπητέ Ονούφριε, εάν εγώ έχω μια περιουσία που αξίζει 10 εκατομμύρια και με χρεώνει, το δάνειο μου είναι 10 εκατομμύρια και με χρεώνει 20 εκατομμύρια, κακώς, καταχρηστικά, κλέβοντας με το πιστωτικό ίδρυμα, είτε μου πουλήσει την περιουσία μου, είτε δεν μου την εκπίσει την περιουσία μου, εκείνα που μου έκλεψαν προφανώς και δεν θα τα χαρίσω. Μάλιστα. Είτε στην τράπεζα, είτε στην εταιρεία εξαγοράς, και θα τους κινήσω εγώ για αυτούς. Αν μου πείτε ότι υπάρχει κόσμος που θέλει να κάνει δώρο εκατομμύρια της περιουσίας του. Κανείς δεν θέλει να κάνει δώρα σε κανένα. Λοιπόν, ευχαριστώ κυρία Ροντοκρήτου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ελάτε, κύριε Παπαδούρη, πέστε αυτό το συμπληρωματικά που θέλετε για να πω και στον κύριο Παπαδούρη. Είναι παρεξηγήσεων. Ναι. Το έχει πει και ο Λίνος πριν. Εγώ τα παυσίπονα τα οποία ανέφερα είναι για τις δύο προτάσεις που ψηφίστηκαν χθες. Ναι. Όσον αφορά το πακέτο αυτό με τις 8 προτάσεις, είχα πει επικοδομητικά, νούσιμα, θα τις δούμε στην Επιτροπή. Ωραία. Αλλά διαχώρισα την τρίτη επίμαχη πρόταση που θα οδηγηθεί την Πέμπτη στο Λωμέλιαν, μαζί με τη συζήτηση που θα έχουμε, που μπορεί να πάρει, πόσο καιρό θα πάρει. Ναι. Κάτι τελευταίο και θα σας αφήσω, γιατί έχω και εγώ κάποια. Ναι, ναι, το γνωρίζουμε. Προσπαθά να σας τρέξω όλους μαζί, αλλά είστε όλοι λαλίστατοι. Θα το πω ως προβληματισμό. Ναι. Έγινε χθες η κατάθεση αυτή τη πρόταση νόμου, που ήταν ο μηχανισμός της Κεντρικής Τράπεζας. Ναι. Ήρθε ως πρόταση από τα συγκυβερνώντα κόμματα και αντί 250.000 πήγαμε στις 350. Ναι. Το θέτω ως ερώτημα. Ναι. Ας προβληματιστούν. Εγώ προβληματίστηκα. Ας προβληματιστούν. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Σωκράτους, έχετε αγοράσει ένα σπίτι 310.000. Ναι. Και δεν πληρώσατε ποτέ. Εγώ έχω αγοράσει ένα σπίτι 370.000, πλήρωνα για 12, 13, 14 χρόνια και τώρα είμαι άνεργος και δεν μπορώ να αντεπεξέλθω. Εσείς που είστε ο στρατηγός καοπληρωτής με αυτήν την πρόταση του μηχανισμού που έχει γίνει πρόταση νόμου, στο τέλος της ημέρας θα μπορείτε να αναστείλετε τον πληστηριασμό. Εγώ δεν θα μπορώ. Ναι. Όταν λες ότι οι στρατηγικοί καοπληρωτές και αυτούς πρέπει να κυνηγήσουμε και αυτόν πρέπει να κάνουμε και τους καλαθιάζεις όλους, και έρχεται μια πρόταση η οποία στο τέλος της ημέρας αφήνει έναν παράθυρο για έναν στρατηγικό καοπληρωτή που δεν πλήρωσε ποτέ, γιατί απλά οι αξίες κατοικίας του είναι κάτω από αυτόν τον ποσόν. Mm-hmm. Γιατί άλλο ήταν το θέμα της αναστολής. Άλλο η κοινωνική και πολιτική. Αντιμετωπίζεις... Και άλλο η κοινωνική δικαιοσύνη. Έτσι, η δικαιοσύνη είναι για όλους. Η κοινωνική πολιτική είναι στοχευμένη. Ωραία. Γιατί έχουμε περιορισμένους πόρους. Γι' αυτό λέμε να βάλουμε έναν όριο. Αλλά η δικαιοσύνη και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη είναι, αναφέρεται, το δικαίωμα του οποιοδήποτε. Απολογούμε από το φίλο των Λίνων που πρέπει να φύγω, αλλά δυστυχώς. Δεν πειράζει, ο κύριος Παπαγιάννης καταλαβαίνει. Θα τα πείτε και στη Βουλή, θα τα πούμε ακόμα λίγο με τον κύριο Παπαγιάννη για να το δώσουμε δευτερολογία. Να είστε καλά, κύριε Παπαδούρη. Μιλάτε, κύριε Παπαγιάννη, πέστε μας. Το ερώτημα παραμένει τώρα. Εάν με αυτά τα μέτρα που δόθηκαν, τα προσωρινά, έστω η αναστολή των εκποιήσεων, έστω ξέρω εγώ, αυτό που έχει να κάνει με την καλύτερη ενημέρωση των δανειοληπτών και όλα τα υπόλοιπα που πέρασαν χθες από την Βουλή, μπορούμε να ελπίζουμε ότι αυτή η πρόταση για έγκαιρη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι όλα παίζονται από τις αναλογίες της πλειοψηφίας και στα συγκυβερνώντα κόμματα, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα ασκηθούν οι πιέσεις τουλάχιστον να αποκτήσουν αυτό το δικαίωμα όσοι έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Η δική μας θέση είναι ότι το δικαίωμα στο να πάει κάποιος στη δικαιοσύνη, ειδικά με τη μορφή που ήταν τελειωμένη ενώπιον της Ολομέλειας η πρόταση, θεωρώ ότι δεν αφήνει τα περιθώρια να γίνουν τα λάθη που έχουμε ακούσει. Ο κ. Παπαδούρης είχε αναφέρει σωστά. Δεν ήταν αόριστος ο χρόνος, δεν υπήρχε πιθανότητα κάποιος ο οποίος δεν έχει πληρώσει μέχρι σήμερα
να υποφεληθεί αυτή τη πρόταση. Και αυτό είπα και θα το ξαναπώ πολλές φορές από ό,τι φαίνεται, ότι ήταν πρόφαση ο λόγος που ακούσαμε χθες και ακόμη μια δικαιολογία για να συνεχίζουν την ίδια πολιτική οι τράπεζες. Ο λόγος που πριν έχω αναφέρει ότι η συγκεκριμένη αναστολή εκποιήσεων δεν είναι η ίδια με τις προηγούμενες, mm-hmm. είναι πολύ απλός. Στις προηγούμενες αναστολές που προσπάθησε να δώσει η Ολομέλεια, ήταν πρώτον, επειδή δεν υπήρχε συζήτηση για το πώς θα προστατεύσουν τους δανειολήπτες. Ναι, αλλά ήταν το όριο των 350.000. Ναι, ένα λεπτό. Ναι. Δεν έμαθα ποτέ να λέω ψέματα, κύριε Σωκράτους. Το ξέρω, και θεωρώ το ότι θα αντιληφθείτε τι θέλω να πω. Το δεύτερο, υπήρχαν ατέλειωτες δεσμεύσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση, την οποία έχουμε κατηγορήσει αμέτρητες φορές για το χειρισμό στο όλο θέμα. Mm-hmm. Με την ανάληψη της νέας κυβέρνησης, που είναι πολύ πιο σύντομη χρονική περίοδο και πρέπει να το αναφέρουμε, mm-hmm. υπήρχε η ίδια δέσμευση για να γίνει αυτόν τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο δεν εγκρίθηκε από τους ίδιους που χθες προσπάθησαν να βάλουν το θέμα, τα κόμματα κυρίως του mm-hmm. κέντρου, να μας δοθεί η αναστολή ακόμη 3 μηνών για να δούμε τα θέματα δήθεν. Δεν τα είδαμε. Ήρθε τον 7ο το πακέτο των νομοσχεδίων, χθες το απόγευμα στην Ολομέλεια. Ναι. Κατατέθηκε, δεν το έχουμε δει. Ξεκίνησε ναι. η μελέτη του από χθες το απόγευμα. Άρα είχαν την απέτηση να πράξουν το ίδιο για ακόμα 4 μήνες. Μια κέρια διαφορά είναι ότι στις προηγούμενες αναστολές, πέραν της προστασίας της πρώτης κατοικίας για την αναστολή, μιλώ, ναι. υπήρχαν και οι επαγγελματικές στέγες, υπήρχαν και τα οικόπεδα. Σε αυτήν την πρόταση σήμερα δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Εμείς δεν κατακρίνουμε την κυβέρνηση για την αναστολή. Κατακρίνουμε την κυβέρνηση για τον τρόπο που φέρνει την αναστολή, ενώ ταυτόχρονα δεν θα υπάρχει πρόοδος. Και το χειρότερο από όλα για μένα, κύριε Σωκράτους, το οποίο αναφέρω ξανά ότι χθες με είχε εξοργήσει, είναι το ότι ανθρώποι οι οποίοι επιχειρηματολογούσαν συγκεκριμένα για προστασία των δανειοληπτών, έχουμε δει να γυρίζουν 180 μοίρες στροφές ναι, και να υποστηρίζουν ακριβώς το αντίθετο χωρίς να το παραδέχονται. Ναι. Για μένα αυτό είναι υποκρισία και θα πρέπει οι βουλευτές, εφόσον είμαστε οι εκπροσώποι του λαού, να έχουμε τουλάχιστον την τόλμη να αναφέρουμε στον κόσμο το τι προσπαθούν να επιδιώξουν. Το ότι αλλάζεται ναι. αυτό, που λέγατε, αυτό που έλεγαν κάποιοι προηγούμενα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγιάννη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε, κυρίες και κύριοι, και να δούμε και τη συγκεκριμένη πρόταση που είχε κατατεθεί από τον Άγγελο, κύριος Άριστος Δαμιανού, ο βουλευτής, για το ίδιο θέμα. Κύριε Δαμιανού, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, επειδή η πρόταση ήταν δική σας για το θέμα της προσφυγής, της έγκαιρης μάλλον προσφυγής στη δικαιοσύνη, με πάγωμα της εκποίησης όταν κάποιος προσφεύγει, θέλετε να επαναλάβετε, κύριε Δαμιανού, για να το καταλάβει και ο κόσμος, ποιες ήταν οι προϋποθέσεις για να προσφύγει κάποιος στη δικαιοσύνη? Πριν από το 2018, πρώτα θέλω να σας συγχαρώ για τη συζήτηση, γιατί δίνεται την ευκαιρία να διευκρινιστούν πράγματα τα οποία για πολλούς από εμάς είναι κάτι προπαγάνδα, είναι απλά fake news. Mm-hmm. Οπότε σα συγχαίρω. Να είστε καλά. Μέχρι το 2018 υπήρχε η δυνατότητα ενώπιον δικαστηρίου για λόγους ουσίας δανειολήπτης να διεκδικήσει αναστολή εκποίησης περιουσίας, γιατί υπήρχε διαφωνία για το υπόλοιπο, υπήρχαν ισχυρισμοί για τόκους υπερημερίας, κακές τραπεζικές πρακτικές και ούτω καθεξής. Τότε η κυβέρνηση Αναστασιάδη, συνεπικουρούμενη από τον Συναγερμό και το Δίκο και άλλους στη Βουλή, αφαίρεσαν αυτό το δικαίωμα. Με αφορμή τη χτεσινή συζήτηση, πρέπει να σας πω, ανέτρεξα στην τότε ομιλία μου, κυριολεκτικά εκλιπαρούσα με τους συναδέλφους να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα των Κυπρίων πολιτών. Σε ό,τι μία κουόντων ψήφισαν αυτό που ψήφισαν. Άρα από το 2018 μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει απρόσκοπτη πρόσβαση στη δικαιοσύνη για να μπορέσουν οι πολίτες, εφόσον τεκμηριώσουν κακές τραπεζικές πρακτικές, να διαταχθεί προσωρινή αναστολή εκποίησης. Και το προσωρινό διάταγμα έχει προϋποθέσεις με βάση πολύ ισχυρή νομολογία δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν εκδίδεται ελαφρά την καρδία ναι. από δικαστές. Ναι. Όσο μάλλον που εμείς θέτουμε και άλλες προϋποθέσεις. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Αυτή μας η πρόταση που ήταν αποτέλεσμα επεξεργασίας, πρώτα-πρώτα ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά από το 2019. Φτάσαμε το 2021 στην τελευταία Ολομέλεια πριν από τις εκλογές του 2021, όταν είχαμε ολοκληρωμένη πρόταση, απέσυρε η κυβέρνηση το νομοσχέδιο πάνω στο οποίο στηριζόταν η πρότασή μας και έκτοτε επίσης δεν υπήρχε κατοχήρωση. Ναι. Δουλέψαμε συστηματικά στην Επιτροπή Οικονομικών και στην Επιτροπή Νομικών, η ομάδα των βουλευτών και των κομμάτων που συμφωνούμε, 30 βουλευτές και κόμματα στο σύνολο, μεταξύ mm-hmm. των οποίων και στελέχη της Δημοκρατικής Παράταξης, στελέχη ηγετικά, στελέχη της ΕΔΕΚ
και βέβαια συνάδελφοι βουλευτές του Δίκο, με αποτέλεσμα χτες στην Ολομέλεια της Βουλής να είχαμε πρόταση πλειοψηφική. Ναι. Και στα όσα χρόνια βρίσκομαι στη Βουλή ή παρακολουθώ το Κοινοβούλιο, προκαλώ πραγματικά να μου πούν πότε βουλευτής του οποίου η πρόταση είναι προσέγκριση στην Ολομέλεια, με πλειοψηφία μάλιστα, όπως αποτυπώνεται σε έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών, δεν θέλει να ψηφιστεί η πρόταση. Άρα είναι προφανές ότι ο στόχος ήταν η αποτροπή της έγκρισης της πρότασης. Τι προνοεί λοιπόν πολύ πολύ απλά αυτή η πρόταση? Ναι. Με βάση διεθνείς συμβάσεις, το κοινοτικό κεκτημένο, το Σύνταγμα της Δημοκρατίας και τη δικονομία της Κύπρου, εάν υπάρχει ισχυρισμός που τεκμηριώνεται για καταχρηστική ρήτρα ή τεκμηριώνεται το υπόλοιπο ότι είναι αυθαίρετο από πλευράς τραπεζών. Ποιος θα τον τεκμηρώνει? Είναι βασικό, κύριε Δαμιάν. Υπάρχει μια αρχή δικαίου. Αυτός που αιτείται πρέπει να αποδεικνύει. Άρα ο δανειολήπτης θα πρέπει να τεκμηριώσει. Το βάρος είναι πάνω του. Μάλιστα. Ναι. Και να πει στον δικαστή. Άρα το επιχείρημα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Υπουργού Οικονομικών, της Χριστιάνας Ερωτοκρήτου και όλων όσοι λένε ότι είναι οριζόντια η εκποίηση, λυπούμε να παρατηρήσω, συνιστά παραπλάνηση. Ναι. Άρα ο δικαστής πιστεί και προχτές γιορτάζαμε την μεταρρύθμιση και λέγαμε πόσο καλή είναι η δικαιοσύνη, η κοινή αμερόληπτη. Πρέπει να αποφασίσουν. Είτε εμπιστεύονται τους δικαστές, είτε δεν τους εμπιστεύονται, γιατί απλά αυτή τη φορά της παπαθιάς τα ξύλα. Θα πρέπει να αποφαίνονται για υποθέσεις τραπεζών. Άρα, ναι, η πρόταση είναι πολύ συγκεκριμένη, δεν είναι οριζόντια, είναι στοχευμένη. Και από εκεί και πέρα είναι υποχρέωση μας να υπερασπιστούμε και να προασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτό ήταν η πρόταση. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκάθαρο για το τι προνοείται. Το βάρος είναι στο δανειολήπτη, αυτός που αμφισβητεί τις χρεώσεις της τράπεζας. Και από εκεί και έπειτα, ο δικαστής σε αυτό το ευλόγο χρονικό διάστημα, στον 1,5 μήνα λέμε, για να προχωρούν και οι διαδικασίες, εν τη σοφία του θα κρίνει. Το βάζουμε στην άκρη. Θέσω δύο λόγια, μια διευκρίνηση. Ναι. Όσοι γνωρίζουν στοιχειοδός από δικαστήρια, ξέρουν τι σημαίνει προσωπικά. Είστε νομικός, γι' αυτό σας ρωτάω. Σας ευχαριστώ. Σημαίνει ότι το διάταγμα είναι επιστρεπθέο. Άρα κάποια στιγμή θα κληθούν τα δύο μέρη να λογοδοτήσουν, ναι, για να ληφθούν τελικές αποφάσεις. Άρα δεν είναι στο δίνε και σε ένα πρόσωρο διάταγμα. Γι' αυτό όλη αυτή η κινδυνολογία είναι εκ του πονηρού και για ένα ακόμα λόγο. Ο κύριος Κάμπας, ο οποίος εκπροσωπούν τις Ευρωπαϊκές Τράπεζες στην Κύπρο μας, έχει πει ότι η ρευστοποίηση και η κεφαλαϊκή επάρκεια των τραπεζών μας είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Δεύτερο, με στοιχεία που ζήτησα εκ μέρους του ΑΓΕΛ, η Κεντρική Τράπεζα τεκμηριώνει ότι είναι το 1/48 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που αφορούν το τραπεζικό σύστημα, ναι, και είναι κόκκινα δάνεια. Όλα τα υπόλοιπα βρίσκονται στις εταιρείες. Το είπε. Άρα, και ο χρηματοοικονομικός. Και ανησυχούν για τις εταιρείες που ήδη έφεραν στην Κύπρο. Μάλιστα. Και όχι για το τραπεζικό σύστημα. Και τρίτο και τελευταίο, πρέπει να αποφασίσουν επιτέλους. Όταν κάνουμε εμείς αναστολή εκποίησεων είναι κακή, όταν την κάνουν ήδη είναι καλή. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις, κύριε Δαμιανού. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα να αλλάξουμε το κλίμα, να το ελαφρύνουμε λίγο και θα ταξιδέψουμε στη Λεμεσό για τα γνωστά Λεμέσια, ο ΠΑΠ Λεμέσια 2023, μια γιορτή, ένα καλοκαιρινό πανηγύρι και φιλοξενούμε τον Νίκο.